Θα επιλύσουμε την ακόλουθη άσκηση στη δυναμική της περιστροφικής κίνησης. Η εκφώνηση λέει: σε κύλο κίνητρο με λεπτά τυχώματα, μάζα SM και ακτίνα SR, δίνουμε αρχική γωνιακή ταχύτητα ω0 και τον τοποθετούμε στη γωνία α-β, όπως το σχήμα. Ξέρουμε ότι ο συντελεστής τριβής μεταξύ γωνίας και κυλίνδρου είναι μη και ότι η γωνία φ είναι π τέταρτα. Βρείτε πόσες στροφές θα κάνει ο κύλινδρος μέχρι να σταματήσει και σε πόσο χρόνο θα συμβεί αυτό, δηλαδή θα σταματήσει. Δίνεται η ροπή αδράνειας αυτού του κυλίνδρου, του κύλου με τα λεπτά τυχώματα, ότι είναι MR τετράγωνο. Εδώ είναι ο κύλινδρος που στην αρχή περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω0. Επιβραδύνεται και σταματάει. Για ποιο λόγο επιβραδύνεται? Λόγω των δυνάμεων της τριβής. Η φορά της περιστροφής εδώ σε μια τυχαία θέση είναι ωμέγα, νάτι, αριστερόστροφη. Οπότε οι δυνάμεις που ασκούνται στον κύλινδρο είναι οι εξής. Είναι το βάρος της, το βάρος του κυλίνδρου στο κέντρο μάζας σε. Είναι οι δυνάμεις τριβής, ας τις πούμε ταφ1 εδώ και ταφ2 εδώ στο άλλο σημείο επαφής, στα δύο σημεία επαφής. Και είναι και οι δύο κάθετες αντιδράσεις στα σημεία επαφής, η νι1 και η νι2. Ωραία. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, η επιβράδυση του κυλίνδρου οφείλεται στις δύο δυνάμεις τριβής, που θα δείτε ότι λόγω περιστροφικής κίνησης που κάνει, θα δίνουν επιβραδύνουσα ροπή. Άρα, για την περιστροφική αυτή κίνηση, ισχύει ο θεμελιώδης νόμος της περιστροφικής κίνησης, που μας λέει τι? Ότι το σίγμα των ροπών ως προς το κέντρο μάζας του κυλίνδρου είναι ίσον με γιώτα σε τη γωνιακή επιτάχυνσή του. Τώρα, το βάρος δεν έχει ροπή ως προς το σε, γιατί ασκείται πάνω στο κέντρο μάζας, ενώ η νι1, νι2, για τις κάθετες αντιδράσεις, ο φορέας τους περνάει από το κέντρο μάζας, οπότε είναι παράλληλο με το διάγισμα θέσης, οπότε η ροπή για αυτές επίσης είναι 0. Άρα μόνο η ταφ1 και η ταφ2 έχουν ροπή. Για να τις βρούμε πόσο είναι. Η ροπή της ταφ1 σαν μέτρο είναι R η ακτίνα εδώ πέρα του κυλίνδρου, οπότε είναι R επί ταφ1 επί μη των 90, γιατί είναι κάθετα. Η κατεύθυνση των κανόνων δεξιού χεριού αυτής της ροπής είναι προς τα μέσα, ενώ η φορά της περιστροφικής κίνησης είναι το ωμέγα είναι προς τα έξω, σύμφωνα πάλι με τον κανόνα δεξιού χεριού, από αυτό εδώ το βέλος. Άρα αυτή η ροπή είναι αρνητική, επιβραδύνουσα. Και βάζουμε ένα πρόσημο πλην. Ο μείος για την ταφ2, το μέρος ταφ2 είναι το διάγισμα θέσης που είναι πάλι R μέχρι εδώ, επί μη των 90 είναι κάθετα, άρα είναι R επί ταφ2. Η κατεύθυνσή της είναι πάλι το R να βρει το ταφ2, είναι προς τα μέσα. Άρα συγκρίνοντας το με τη φορά της περιστροφικής κίνησης και αυτή η ροπή είναι αρνητική. Άρα μείον και αυτή. Ίσον με τη ροπή αδράνειας που μας την έχει δώσει MR τετράγωνο επί την γωνιακή επιτάχυνση επιβράδυνση ωμέγα τελεία. Το R με το R και το τετράγωνο απλοποιείται. Άρα από εδώ λύνοντας προς ωμέγα τελεία βλέπουμε ότι η γωνιακή επιβράδυνση είναι πόσο? Είναι μείον ταφ1 συν ταφ2 προς MR. Σχέση νούμερο 1. Οπότε αρκεί να βρούμε τις τριβές. Εδώ μας έχει δώσει το συντελεστή τριβής μη που υπάρχει μεταξύ κυλίνδρου και τυχωμάτων. Οπότε η ταφ1 πόσο θα είναι? Η ταφ1 θα είναι ο συντελεστής επί την κάθετη αντίδραση νι1. Σχέση νούμερο 2. Ενώ η τριβή ταφ2 θα είναι ο συντελεστής ο ίδιος επί την κάθετη αντίδραση νι2. Σχέση νούμερο 3. Άρα πρέπει να βρούμε και τις κάθετες αντιδράσεις νι1 και νι2. Αυτές πώς θα τις βρούμε? Μέσω λόγω της μεταφορικής ισορροπίας του κινήτρου. Ο κινήτρος μόνο που περιστρέφεται, δεν μεταφέρεται. Άρα, λόγω μεταφορικής ισορροπίας του κινήτρου, τι θα έχουμε? Τι ισχύει? Ισχύει για μεταφορική ισορροπία ισχύει ότι το σίγμα των F διανυσματικά είναι ίσον με 0. Εδώ οι δυνάμεις είναι στο επίπεδο. Προσέχουμε ότι επειδή η γωνία φ μου την έχει δώσει π τέταρτα,
Οπότε αυτό είναι π τέταρτα 45 και αυτό άλλα π τέταρτα π δεύτερα. Άρα αυτή εδώ μέσα η γωνία είναι κάθετη της γωνίας. Άρα αν θεωρήσω αυτόν ως άξονα χ και αυτόν ως άξονα τον ψ, θα γράψουμε ότι το σίγμα εφ χ πρέπει να είναι ίσο με το 0 και το σίγμα εφ ψ να είναι ίσο με το 0. Για να δούμε λίγο στο σχήμα. Πήρα αυτό σαν καρτεσιανό σύστημα. Γιατί εδώ πέρα η ΤΑΦ 1 είναι η 1, η ΤΑΦ 2 είναι η 2, είναι πάνω σ' άξονες χ ψ. Η μόνη δύναμη που πρέπει να αναλύσω είναι το βάρος. Άρα, αναλύοντας το βάρος, θα μου δώσει μία συνιστόσα αυτή εδώ, στον άξονα ψ, και την άλλη συνιστόσα αυτή εδώ, στον άξονα τον χ. Τώρα, η γωνία η φ, να δούμε πού μεταφέρεται, η π τέταρτα. Αν φέρουμε το φορέα του βάρους, έρχεται εδώ, άρα πάλι αυτή εδώ πέρα θα είναι φ, όλες οι γωνίες επειδή είναι π τέταρτα θα είναι π τέταρτα. Και αυτή εδώ πέρα θα είναι φ, οπότε και αυτή θα είναι φ. Και αυτή θα είναι φ. Δεν παίζει ρόλο τώρα να το πούμε ημίτονο ή συνημίτονο, γιατί ούτως ή άλλως είναι π τέταρτα. Βγαίνουν φ όλες. Οπότε και αυτή εδώ είναι mj cos φ και αυτή είναι mj cos φ. Ωραία. Οπότε στον άξονα των χ, τι έχω. Θετικά έχω πάρει προς τα δω. Οπότε έχω νι 1, μείον την ταφ 2, μείον την mj cos φ. Νι 1, μείον ταφ 2, μείον mj cos φ. Νι 1, μείον ταφ 2, μείον mj cos φ, ίσο με το 0. Άρα, η νι 1 ίσον με ταφ 2 συν mj cos φ. Όπου την ταφ 2 την έχω μέσω της 3, θα την αντικαταστήσω. Ότι είναι μη επί νι 2. Άρα αυτή λόγω της 3 θα μου δώσει τι. Ότι νι 1 ίσον με την ταφ 2 που είναι μη επί νι 2. Μη επί νι 2 συν mj cos φ. Ας την πούμε σχέση νούμερο 4 αυτή. Ενώ για πάμε στη συνθήκη ισορροπίας των άξονα των ψ. Στον ψ εδώ είναι τα θετικά, οπότε έχω νι 2 συν ταφ 1 μείον το mj cos φ ίσο με το 0. Νι 2 συν ταφ 1 μείον το mj cos φ ίσο με το 0. Άρα το νι 2 είναι πόσο, είναι mj cos φ μείον ταφ 1. Αντικαζόντως και την ταφ 1 από τη 2, αυτό μου δίνει ότι η νι 2 είναι ίσον με mj επί κοζάιν φ μείον μη επί νι 1. Σχέση νούμερο 5. Άρα στις κάποιες 4 και 5 έχω δύο εξώσεις και δύο αγνώστους. Θα βρω τα νι 1 και νι 2. Οπότε αντικαταστώ κατευθείαν την 5 στην 4 με σκοπό να βρω το νι 1. Άρα η 4 λόγω της 5 μου δίνει τι. Ότι το νι 1 είναι μη επί νι 2, δηλαδή είναι μη επί mj cos φ μείον μη επί νι 1 συν mj κοζάιν φ. Δηλαδή, αν κάνουμε εδώ την επιμεριστική, είναι μη επί mj κοζάιν φ μείον μη τετράγωνο επί νι 1 συν mj cos φ. Αυτό θα το πάμε στο αριστερό μέλος. Οπότε τελικά έχω νι 1 συν μη τετράγωνο επί νι 1 ίσον, βγάζω γύρω από αυτά τα δύο το mj cos φ, οπότε είναι μη συν 1 επί mj cos φ. Γύρω παράγοντα το νι 1 από αυτές και λύνω προς νι 1. Άρα νι 1 επί 1 συν μη τετράγωνο ίσον με μη συν 1 επί mj cos φ. Άρα, τελικά το νι 1 είναι πόσο, είναι μη συν 1 για 1 συν μη τετράγωνο επί mj επί κοζάιν της γωνίας φ που είναι η π τέταρτα, το οποίο αυτό μας κάνει η ρίζα 2 δεύτερα. Άρα τελικά η νι 1 είναι πόσο, είναι ρίζα 2 επί μη συν 1 προς 2 1 συν μη τετράγωνο
επί MJ. Σχέση νούμερο 6. Και τέλος, είναι η 2, τη βάζω την 6 στην 5 για να βρω τον ι2. Η 5 λόγω της 6 θα μου δώσει ότι η ι2 είναι πόσο, είναι MJ cos φι. MJ cos του πι τέταρτα ουσιαστικά, που κάνει ρίζα 2 δεύτερα, μείον μη επί νι 1, δηλαδή μείον μη επί το νι 1 που είναι το ρίζα 2 δεύτερα, μη συν 1 προς 1 συν μη τετράγωνο επί M επί J. Ωραία. Σωστά. Από εδώ, κοινό παράγοντα το MJ από τα 2 και το ρίζα 2 δεύτερα. Οπότε είναι ρίζα 2 δεύτερα M επί J και μέσα μένει 1 μείον μη επί μη συν 1 προς 1 συν μη τετράγωνο. Ας τα κάνουμε αυτά ομώνυμα. Οπότε είναι 1 συν μη τετράγωνο μείον μη επί, κάνουμε εδώ και την επιμεριστική, μείον μη τετράγωνο πλην μη προς 1 συν μη τετράγωνο. Οπότε το μη τετράγωνο, το μη τετράγωνο φεύγει. Άρα τελικά η νη 2 είναι πόσο, είναι ρίζα 2 δεύτερα επί 1 μείον μη προς 1 συν μη τετράγωνο επί MJ. Σχέση νούμερο 7. Άρα διαστώντας τώρα την νη 2 και την νη 1 στα τάφ 1 και τάφ 2 στη 2 και στη 3 θα βρω τις τριβές. Άρα η 2 λόγω της 6 μου δίνει ότι η τάφ 1 είναι πόσο, είναι μη επί νη 1. Αυτό επί μη, δηλαδή είναι ρίζα 2 μη επί μη συν 1 προς 2 επί 1 συν μη τετράγωνο επί MJ. Σχέση νούμερο 8. Και η 3 λόγω της 7 θα μας δώσει ότι η ταφ 2 είναι μη επί νη 2. Αυτό επί μη, δηλαδή είναι ρίζα 2 επί μη επί 1 μείον μη προς 2 1 συν μη τετράγωνο επί M επί J. Σχέση νούμερο 9. Δηλαδή βλέπουμε ότι είναι σταθερές οι τριβές, έτσι, συναρτήσεις γνωστών των MJ και του μη, του τελεστή τριβής. Άρα βάζοντας τις 8 και 9 τώρα στην 1, θα βρω τη γωνιακή επιβράδυνση. Άρα η 1, λόγω των 8 και 9, θα μου δώσει ότι η γωνιακή επιβράδυνση είναι μείον το άθροισμα αυτό των 2 προς MR, λέει, έτσι. Ταφ 1 συν ταφ 2 προς MR. Άρα, το άθροισμα αυτό των 2, ας βγάλουμε κοινούς παράγοντες, ας βάλω το MR εδώ από κάτω, οπότε κοινός παράγοντας βγαίνει. Το ρίζα 2 μη επί MJ προς 2 επί 1 συν μη τετράγωνο. Οπότε από το πρώτο μένει από το ταφ 1 βγαίνει το μη συν 1, συν από το δεύτερο βγαίνει το 1 μείον μη. Εδώ το μη μείον μη φεύγει, η μάζα με τη μάζα φεύγει. Άρα τελικά τι δίνει, ότι η γωνιακή επιβράδυνση είναι πόσο, είναι μείον ρίζα 2 μη επί J προς 2R επί 1 συν μη τετράγωνο επί 1 και 1, 2. Άρα απλοποιούνται και αυτά τα διπλά. Άρα τελικά η γωνιακή επιβράδυνση είναι πόσο, είναι μείον ρίζα 2 μη επί J προς 1 συν μη τετράγωνο επί R. Και βλέπουμε ότι είναι σταθερή η επιβράδυνση, έτσι, γιατί τα μη J R είναι σταθερά. Σχέση νούμερο 10. Τι μας ζητούσε να βρούμε μετά από πόσες στροφές θα σταματήσει ο κύλινδρος. Άρα, έχοντας εμείς την γωνιακή επιβράδυνση, από τον ορισμό ξέρουμε ότι το μέγα τελεία είναι d ω προς dt.
Άρα αν εφαρμόσω τον κανόνα της αλυσίδας και αυτό το γράψουμε δε ωμέγα προς δε θήτα επί δε θήτα προς δε τε, και εκμεταλλευτούμε ότι το δε θήτα προς δε τε είναι το ωμέγα, ορίζει τη γωνιακή ταχύτητα, τελικά θα έχουμε ότι το ωμέγα τελεία είναι δε ωμέγα προς δε θήτα επί ωμέγα. Άρα η ωμέγα τελεία είναι οι στιές που βρήκαμε από τη 10 είναι σταθερή. Χωρίζω μεταβλητές, χιαστή πάω τον τεθήτα από πάνω, αντικαστώ και τη 10 το ωμέγα τελεία και θα έχουμε τι. Ότι το ωμέγα δε ωμέγα είναι ίσον με μείον ρίζα 2 μη τζε προς ένα συν μη τετράγωνο επί R επί τεθήτα. Και ολοκληρώνουμε. Όρια, η γωνία από 0 ως θήτα, η γωνιακή ταχύτητα από ωμέγα 0 έως να σταματήσει που θέλω, δηλαδή να γίνει 0. Άρα το πρώτο ολοκλήρωμα κάνει μείον ωμέγα 0 τετράγωνο δεύτερα, ίσον με μείον ρίζα 2 μη τζε προς 1 συν μη τετράγωνο επί R επί το ολοκλήρωμα δε θήτα που κάνει θήτα. Τα πρόσημα πλην απλοποιούνται. Άρα λύνοντας προς τη γωνία βρίσκουμε ποια γωνία θα διαγράψει μέχρι να σταματήσει και είναι η γωνία μου είναι ποια, είναι η 1 συν μη τετράγωνο επί ωμέγα 0 τετράγωνο επί R προς 2 ρίζα 2 μη τζε. Αυτή είναι η γωνία που έχει διαγράψει μέχρι να σταματήσει. Άρα ο αριθμός των περιστροφών πόσο θα είναι μέχρι να σταματήσει, επειδή ξέρουμε ότι μία περιστροφή είναι 2 πι ραντ, θα διαιρέσω τη γωνία με 2 πι. Άρα είναι θήτα δια 2 πι ο αριθμός των περιστροφών, ο νι. Δηλαδή, σύμφωνα με το από πάνω, το νι θα είναι πόσο, θα είναι 1 συν μη τετράγωνο επί ωμέγα 0 τετράγωνο επί R προς 2 επί 2 πι, είναι κάνει 4 ρίζα 2 πι επί μη επί τζε. Και αυτός είναι ο αριθμός των περιστροφών. Τώρα, επίσης μας ζητάει να βρούμε το χρόνο στον οποίο σταματάει, έτσι. Και σε πόσο χρόνο, λέει, θα συμβεί αυτό, θα σταματήσει. Για να βρούμε το χρόνο, πάλι πάμε από τον ορισμό της της γωνιακής επιβράδυνσης ουσιαστικά. Και από εδώ θέλω χρόνο, άρα κατευθείαν χωρίζω μεταβλητές και αντικαστώ τη 10. Άρα το δε ωμέγα θα είναι πόσο, θα είναι μείον ρίζα 2, μη επί τζε, προς 1 συν μη τετράγωνο επί R που είναι η επιβράδυνση, επί τε. Σταθερή είναι η επιβράδυνση έξω από το ολοκλήρωμα, άρα όρια από 0 έως τε, από ωμέγα 0 έως να σταματήσει 0. Άρα μείον ωμέγα 0 το πρώτο ολοκλήρωμα είναι ίσον με μείον ρίζα 2, μη επί τζε, προς 1 συν μη τετράγωνο επί R επί τε. Από ό,τι βλέπετε τα πρόσημα πλην πάλι απλοποιούνται. Άρα τελικά, λύνοντας ως προς τε, ο χρόνος μέχρι να σταματήσει είναι πόσος, είναι 1 συν μη τετράγωνο επί ωμέγα 0 επί R προς ρίζα 2 μη τζε. Προς ρίζα 2 μη επί τζε. Και αυτός είναι ο συνολικός χρόνος κίνησης μέχρι να σταματήσει.